τέταρτο τελικό αγώνα μεταξύ τέταρτων από LDT LKL. Ένας αγώνας κρισιμότατος για την παραπέρα πορεία. Άστε που υπάρχει περίπτωση να ανοιχθεί και προαθλητή σήμερα. Στην περίπτωση που η ΑΕΛ είναι η ομάδα που θα κερδίσει, συμπληρώνει τις τρεις νίκες και στέφεται προαθλήτρια για την αγωνιστική περίοδο 2006-2007. Να θυμίσουμε ότι στα προηγούμενα 30 παιχνίδια είχαμε τα εξής αποτελέσματα. 75-70 κέρδισε η ΑΕΛ στην MSO. 87-68. Ενώ βλέπετε τον κύριο Ρίκο Θεοχαρίδη, τον πρόεδρο της Νίκης Επιτροπής Καλεσβείας στις εξέδρες. 87-68 λοιπόν κέρδισε το ΑΠΕΛ σε αυτό το γήπεδο. Και στο τελευταίο παιχνίδι και πάει στην MSO στο Ευθυπίνικο Σολομονίδης. 66-40 ήταν η δεύτερη νίκη της ΑΕΛ. Αυτά λοιπόν να μέχρι στιγμής πραγμένα και περιμένουμε το σημερινό παιχνίδι, ενώ εσείς παρακολουθείτε πλάνα από τις κερκίδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τον κόσμο που είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Υπάρχει ένα δεκάλεπτο ακόμα για την αρχή του αγώνα, οπότε αναμένουμε ότι μέχρι εκείνη την ώρα θα έχουμε τον κόσμο που είχαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. 66-40 ήταν η ελληνική τρία και περιμένουμε σήμερα τον αγώνα. Ο Μάριος Χατζηστυλής, ο οποίος θα είναι παρέα σήμερα στη μετάδοση, έχει έτοιμο το πρώτο ρεπορτάζ. Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα φίλες και φίλοι συνδρομητές. Έχω κοντά μου τον κύριο Μιχάλη Τσανκαρίδη από πλευράς ΑΠΟΕΛ, τεχνικό σύμβουλο, για να μας πει τις δικές του απόψεις. Κύριε Τσανκαρίδη, τρίτος, μάλλον τέταρτος τελικός, τα καταφέρατε μία φορά στο Λευκόθεο. Σήμερα δύο φορές, η μία στην κανονική περίοδο όντως και μία στα play-off. Σήμερα πάτε για την ισοφάριση. Σίγουρα σήμερα δεν έχει, είναι χωρίς επιστροφή. Θα παίξουμε καθαρά για να πάρουμε το παιχνίδι. Ό,τι και να, όποια προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε, όποια και να είναι τα δεδομένα, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας. Πιστεύουμε ότι με τη συμπαράσταση του κόσμου μας και με την έδρα μας, τη δυνατή έδρα που έχουμε φέτος, πιστεύω ότι και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Μιλήσατε για προβλήματα. Βλέπουμε τον Φράγκη Κίνγκ να συμμετέχει εδώ στο ζέσταμα. Δεν είναι 100% έτοιμος όπως μας είπε και ο φροντιστής σας. Στο δικό μου το μυαλό, η απουσία του Χάμφρι σημαίνει επιθετικά ότι κάποιοι άλλοι θα πρέπει να αναλάβουν ίσως πρωτοβουλίες περισσότερες και αμυντικά θα πρέπει να δουλέψει σαν ομάδα για να έρθει το rebound. Πέστε μας το σχόλιο σας. Σύμφωνα, ο Χάμφρι είναι ένας ίσως από τους καλύτερους παίκτες που πέρασαν από την Κύπρο. Το βιογραφικό του τα λέει όλα, έχει περάσει από το NBA. Δυστυχώς σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Συμφωνώ με αυτά τα οποία έχετε πει, αλλά η ομάδα είναι προετοιμασμένη και έτοιμη και ψυχολογικά και να παίξουμε εκείνα τα οποία θέλουμε εμείς να κάνουμε μέσα στο γήπεδο για να φέρουμε το ποθητό αποτέλεσμα. Δεν λέμε ότι η ΑΕΛ είναι μια ομάδα η οποία εύκολα περνάει ή όχι, αλλά θέλω να πω ότι με την ομάδα που είχαμε στήσει πιστεύαμε φέτος ότι μπορούσαμε να κάνουμε αυτήν τη διαφορά για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Και θα μείνουμε σε αυτήν την πίστη και θα συνεχίσουμε για ό,τι καλύτερο. Οι παίχτες τις τελευταίες μέρες μετά και το 2-1 και τους τραυματισμούς πιστεύουν ακόμα στην κατάκτηση του τίτλου. Δουλέψει στη ψυχολογία και πιστεύουμε ότι ναι, είμαστε έτοιμοι. Όταν βλέπεις ένα Frankie Key, ο οποίος να σου λέει μετά από την πρώτη μέρα, μετά από έναν 24ωρο, ότι εγώ θα παίξω με το ΑΠΟΕΛ, νομίζω ότι αυτόν τα λέει όλα. Και πραγματικά το βλέπουμε μέσα σε ένα 48ωρο, με θεραπεία τρεις φορές την ημέρα, να είναι εδώ, να δίνει το παρόν του, για αυτήν καθαρά τη ψυχολογία, αλλά και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι από τον ίδιο όσον αφορά ποιότητα παίχτη, χαρακτήρα και παραδειγματισμό προς τους άλλους. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσαμε τον Μιχάλη Τσανκαρίδη, ακούσαμε εκ νέου τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στην ομάδα. Ακούσαμε και την πίστη της ομάδας για την ισοφάριση. Ο Φράγκη Κίνγκ, αυτό που λέμε συνήθως εμείς οι αθλητικοί συντάκτες, σφίγγει τα δόντια για να αγωνιστεί όσο περισσότερο μπορεί. Τον βλέπετε στο πλάνο. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Χάμφρι είναι απόν. Ο Χάμφρι είναι απόν, διότι έχει τραυματιστεί σοβαρά. Λοιπόν, Μάριε, σ' ακούμε για το επόμενο ρεπορτάζ. Μάλιστα, δίπλα μας ο κύριος Πάμπος Μιχαηλίδης από πλευράς DTLKL, βοηθός προπονητής. Κύριε Μιχαηλίδη, γνωστό το σκηνικό, η ΑΕΛ 4 φορές πρωταθλήτρια. Απόψε έχετε την ευκαιρία να πάτε στην Λεμεσό για 5η συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητές. Εντάξει, εμείς ήρθαμε εδώ για να προσπαθήσουμε να τελειώσουμε τη σειρά και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το παιχνίδι δεν είναι καθόλου εύκολο. Ξέρουμε πολύ καλά τις δυσκολίες.
Όμως εμάς αυτός είναι ο στόχος και ο προορισμός μας και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ο ΑΠΟΕΛ παρατάσσεται με απουσίες. Αυτό αγωνιστικά πόσο σας βολεύει και θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο αλλάζει την αντιμετώπιση των παιχτών ως προς, το, προς τις δυσκολίες του παιχνιδιού. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ παρουσιάζεται με το Χάφρεϊ εκτός. Όμως κανένας δεν μπορεί να πει ότι ο Νταγορίν Νταλίπακιτς είναι ένας παίχτης που δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει επάξια. Τώρα για μας ίσως η αλλαγή αυτή να μας φέρνει κάποιες δυσκολίες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αν ο Νταλίπακιτς δεν ήταν καλός, δεν θα έπαιζε κάποτε και στην ΑΕΛ. Ακριβώς, εντάξει. Δύσκολη όμως η έδρα του Λευκοθέου, την ζήσατε στο πρώτο παιχνίδι. Σίγουρα, δύσκολη έδρα όπως είναι και η δική μας. Εντάξει, γι' αυτό είπα ότι το παιχνίδι είναι στη ζυγαριά. Νομίζω ότι απόψε ένας πολύ μεγάλος παράγοντας θα είναι η ψυχολογία και ελπίζω να την έχουμε εμείς. Αυτή είναι η διοικητική ερώτηση που θα σας κάνω. Κάποιοι λένε ότι επιχειρηματικά και οικονομικά βολεύει την ΑΕΛ να πάει σε πέμπτο παιχνίδι. Δεν νομίζω ρισκάρει έτσι. Δεν ξέρω αν ο Χάρης ο Παπαδόπουλος και ο Μάικ Χολόγης σκέφτονται έτσι, εμείς όχι. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Αυτά λοιπόν και από τον Παμπότο Μιχαλίδη, ενώ είδα στις οθόνες σας τον Χάφρι, τον μεγάλο άτυχο του αγώνα, ο οποίος τον βλέπετε με μπανταρισμένο το πόδι. Η διάγνωση ιατρική η οποία υπάρχει στην περίπτωση είναι ολική ρήξη χιαστών συνδέσμων και σύμφωνα με πληροφορίες που πήραμε από το περιβάλλον του ΑΠΟΕΛ, ο καλασφαιριστής φεύγει για Αμερική και συγκεκριμένα σε κάποιον από τους γιατρούς των Chicago Bulls για τα περαιτέρω. Θα γίνει επέμβαση, αυτό είναι σίγουρο. Όμως είναι εδώ, δίνει το παρόν για να είναι και συμπαραστάτης νοερά βέβαια στην προσπάθεια των συμπαικτών του και θυμίζουμε το χειροκρότημα το οποίο δέχτηκε αποχωρώντας από το LTV Νίκος Σολομονίδης ο Αμερικανός καλασφαιριστής από τους φιλάθλους, από τους οπαδούς της ΑΕΛ. Σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι εν τω μεταξύ ο Μάριος Χαστηλής ετοιμάζεται να μιλήσει με τον Χάφρι αν είναι δυνατόν. Και να θυμίσουμε ότι η ΑΕΛ έχει στο Παλμαρές στις 12 πρωταθλήματα εναντί 8 του ΑΠΟΕΛ. Τα 4 τελευταία χρόνια η ΑΕΛ είναι διαφιλονίκητη πρωταθλήτρια Κύπρου και κατά τεκμήριο καλύτερη ομάδα τόπου. Δεν ξέρω Μάρια αν έχεις ετοιμάσει κάτι. Και τον αριθμό 4, ο Αντρέας... Ναι, βλέπω τον Μάριο Χαϊστηλή να ετοιμάζεται και είδατε εσείς τον Ίγκορ Μίκλινς στα πλάνα σας. Ετοιμάζεται τα δικά του πλάνα για τον αγώνα και τώρα είναι παρουσίαση των καλασφαιριστών του ΑΠΟΕΛ. Κάτι θέλει να πει. Θα μιλήσουμε με τον Ράιαν Χάφρι. Απλά μας ζήτησε ευγενικά. Θα θέλει η διοίκηση να τον παρουσιάσει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα συμβολικά για να χειροκροτηθεί από τον κόσμο. Βλέπετε τον Χάφρι πήρε θέση στην παράταξη με τις πατερίτσες και το πόδι πανταρισμένο. Έτοιμος για την επέμβαση που θα κάνει, επαναλαμβάνουμε, στην Αμερική σε ένα εκ των γιατρών των Chicago Bulls. Ο κόσμος έχει αυξηθεί στην Κερκίδα. Βέβαια, υπενθυμίζουμε ότι είναι μόνο ο παδί του ΑΠΟΕΛ. Βάσει της προκήρυξης και βάσει βέβαια της συμφωνίας με την Ομοσπονδία και την αστυνομία. Βλέπετε τον Πέτρο Χριστοφίδη, τον Παπαδάμου και τον Χριστοδούλ, τον τρίο διαιτών. Σας ακούμε, Μάρη. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον Ράιαν Χάφρι. Ράιαν, how tough is it for you not to participate in this final? That's tough. I wish I could be out there with my teammates. But I got confidence they're going to come out and play hard today. You saw your teammates, you talked to them. How easy is it for them to be convinced that they can win without you? You know, we got a good team. Everyone can play. So now someone has to step up. When are you leaving for the U.S.? Hopefully I have surgery this coming week.
And who knows, hopefully I come back to Cyprus in the Apoel. So you want to come back? This is news. Yes, I like Apoel. I love it here. Thank you very much and I wish you all the best. Λοιπόν, ακούσατε, πιστεύει στους συμπαίκτες του, είναι εδώ για τη συμπαράσταση και αναχωρεί για την Αμερική για το χειρουργείο. Ελπίζοντας ότι θα ξανάρθει εδώ, από τους, επαναλαμβάνω, από τους καλύτερους καλωσορίστες που έχουν περάσει από τα γήπεδά μας. Εργαλείο στα χέρια του Τράκα Ράτσα. Ακούμε, Μάρι. Είναι σημαντικό να πούμε ότι μας είπε ο Ράιαν Χάμφρι ότι θέλει να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ και αυτή είναι μια δήλωση την οποία θέλει να σχολιάσει ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Ιωάννου. Ο Ράιαν Χάμφρι μας είπε πριν από ένα λεπτό θέλει να γίνει καλά και να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ. Και εμείς περιμένουμε τον Ράιαν Χάμφρι με ανυπομονησία. Ήταν ένας εξαιρετικός πρώτα απ' όλα άνθρωπος και μετά αθλητής. Θα μας λείψει πολύ. Ελπίζω ο τραυματισμός του, η απώλεια του να αντικατασταθεί από τον κόσμο. Έχουμε και το πρόβλημα με τον Frankie King. Έσφιξε τα δυο, διαγωνίζεται με ένεση. Ελπίζω να αντιπαρθούμε αυτές τις αντικσόριτες και να ξορκίσουμε το κακό και να καταφέρουμε σήμερα να πάρουμε την νίκη. Επειδή έχουμε ακόμα λίγα δευτερόλεπτα, πέστε μας αν ετοιμάζεται κάτι στο πλαίσιο του σημερινού τελικού. Θα τιμηθούν οι πρωταγωνιστές της κατάκτησης του 19ου πρωταθλήματος της ποδοσφαιρικής μας ομάδας και νομίζω κάνει λίγη υπομονή στο διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε απονομές στο διάλειμμα. Να θυμίσουμε, θυμηθείτε διάρκεια μάλλον, να πληροφορήσουμε τους συνδρομητές ότι σε περίπτωση που η DTL έκανε η νικήτρια, δεν θα γίνει απονομή του τροπέου σε αυτό το γήπεδο σήμερα. Βλέπετε τον Μαρίνο Ζουνίδη με τον Γιάννο Ιωάννου. Ήρθαν εδώ να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των καλασφαιριστών. Ο Μαρίνος Ζουνίδης εις εξ αυτών, οι οποίοι θα τιμηθούν κατά την ανάπαυλα. Βλέπουμε για το ΑΠΟΕΛ έχουμε τον Ραντούνοβιτς, τον Λέσλι, τον Παντούρη, τον Ραντόγεβιτς. Και τον Ταλιμπάκιτς και για την ομάδα της ΑΕΛ έχουμε τον Ουρμπόνα, τον Κίνγκ, τον Βαντεχάρε, τον Ρόπερτς και τον Άλεξης. Πρώτον τζάμπολ και πάμε. Το ΑΠΟΕΛ με τα προβλήματά του καλείται να πάρει την νίκη, να ανατρέψει απρογνωστικά και να σοφαρίσει την διελκυστήρια των αγώνων. Για να δούμε. Λέσλι, αναγκαστικά σήμερα θα τραβήξει το βάρος της οργάνωσης του παιχνιδιού από όντως του Κίνγκ. Απουσία η οποία στήχησε στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Μάρια, ακούω. Frankie King, ο οποίος δεν είναι 100% έτοιμος και είναι μια ευκαιρία σήμερα για τον Γρηγόρη Παντούρη να πάρει χρόνο που δεν είχε πάρα πολύ τόσο στην κανονική περίοδο όσο και στα play-off και να δείξει ότι μπορεί και αυτός να βοηθήσει ένα τόσο κρίσιμο σημείο για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Βεβαίως, βέβαια, ο Γρηγόρης Παντούρης έχει δείξει αρκετές περιπτώσεις φέτος πόσο χρήσιμος είναι, αλλά σήμερα είναι ένα δυσκολότερο τεστ. Ταλιμπάκιτς με τον Παντούρη Λέσλι δοκιμάζει για τρεις. Πρώτο καλάθι στο παιχνίδι, 3-0 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, διαχειρός Λέσλι. Ξανά το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού, Κίνγκ. Και αυτός κατά συνθήκη playmaker, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει απουσία του Μπαλάλα από την άλλη μεριά. Ο μόνος καθαρός playmaker για την ομάδα της Λεμεσού είναι ο Μιχάλης Κουνούνης. Για να δούμε, κλέβει ο Παντούρης. Και πήρε το φάουλ από τον Ρόπερτς. Διαμαρτύρεται ο Ρόπερτς για την απόφαση, είναι και το πρώτο φάουλ του παιχνιδιού. Λέσλι. Στον Ταλιμπάκιτς. Και πάλι στον Αμερικανό, Ραντόγεβιτς με τον Βαντεχάρε. Δυνατές οι μονομαχίες που ξέρουμε. Παντούρης, καλή κίνηση, καλάθι, πολύ καλή προσπάθεια από τον Γρηγόρη Παντούρη. 5-0, 3 ο Λέσλι, 2 ο Παντούρης. Κίνγκ. Στον Ουρμπόνας, αρχίζει σήμερα πεντάδα, κάνει την προσπάθεια. Ήταν εκεί ο Ραντόγεβιτς, η μπάλα πέρασε έξω. Είναι για την ομάδα της ΑΕΛ. Με 16 δευτερόλεπτα να απομένουν για την ομάδα της Λεμεσού. Μίκλινς παρακολουθεί. Ρόπερς αμέσως το σουτ. Άστοχος. Εύκολο το rebound για το ΑΠΟΕΛ. Ραντούνοβιτς κατεβάζει μόνο στην μπάλα. Για να δω. Στον Ταλιμπάκιτς. Στον Λέσλι. Παραβάλλουμε 5-0 για το ΑΠΟΕΛ. Έχει τώρα την ευκαιρία να ψήσει. Λέσλι. Στον Ταλιμπάκιτς.
Καλή προσπάθεια, βγαίνει άμυνα από την ΑΕΛ, ξανά ο Λέσλι Βαντεχάρε. Έγινε το φάουλ. Φάουλ από τον Βαντεχάρε. Και το δεύτερο για τον Ολλανδό, ξανά έφασε. Το φάουλ από τον Ολλανδό. Δύο φάουλς για τον Ολλανδό. Με την χαραυγή του παιχνιδιού. Για να δούμε. Άλλος ένας πόντος για το ΑΠΟΕΛ. Είναι το 6-0. Τέσσερις ο Λέσλι και δύο Μπαντούρης. Τώρα πέτυχε. Ο Ρουπόνας μάζεψε το ριμπάουντ. Καλό ξεκίνημα για το ΑΠΟΕΛ. Βαντεχάρε. Πολύ ωραίο καλά. Δύο ωραίο καλάθι. Έφυγαν γρήγορα οι Τισελ. Κοιτάξτε τον Ρουπόνας πάσα. Κινήθηκε όπως έπρεπε, πήρε και το φάουλ. Από τον Ραντόγεβιτς. Βαντεχάρε στη γραμμή των βολών. Δεν είναι και ο πιο εύκολος καλός φεστής. Μπας εκτός να προσπαθήσει. 6-2. Τα κατάφερε. Με αυτό το περιπετειώδη τρόπο. Πλάνα από την κερκίδα. Το ΑΠΟΕΛ. Βέβαια όλη η κερκίδα είναι το ΑΠΟΕΛ. Μπας εκτός. Ραντόγεβιτς στον Λέσλι. Στον Νταλιμπάκης Λέσλι. Ραντούνοβιτς στον Παντούρη. Εξαιρετική κίνηση. Μπράβο στον Γρηγόρη Παντούρη. Είπες θετικά λόγια, Μάρια. Ελπίζουμε να βγουν αληθινά μέχρι το τέλος. Αναφέρθηκα συγκεκριμένα στον Γρηγόρη Παντούρη Πέτρο, διότι δεν είναι τυχαίος καλοσφαιριστής. Να θυμίσουμε ότι πέρσι αναδείχθηκε κορυφαίος Κύπριος. Και κακά τα ψέματα, όλοι όσοι ασχολούμαστε με το κυπριακό μπάσκετ, θέλουμε να βλέπουμε Κύπριους να αγωνίζονται και βεβαίως μας στενοχωρεί ο τραυματισμός τόσο του Γιώργου του Παλάλα όσο και του Κωνσταντίνου Περεντώου πλευράς ΑΕΛ. Μάλιστα. Το φάουλ χρεώθηκε στον Παντούρη. Οχτώ-τρία. Επαναφέρουν την μπάλα της ΑΕΛ. Ουρμπόνας πήγε να κλέψει και ο Λέσλι, δεν τα καταφέρει. Ουρμπόνας, για να δούμε. Φέρνει την εσωτερική στον Βαντεχάρε. Κάνει το σούτ, αλλά είναι άστοχος. Λέσλι, τρέχει το ΑΠΟΕΛ. Θα λυπάξει με καλύτερο υποθέσεις. Άστοχος. Κινγκ. Σταματάει στον Άλεξης, χάνει την μπάλα. Δεν θα συνηθίσει αυτό ο Άλεξης. Ο Γρηγόρης Παντούρης. 8-3 και ήδη ζητάει το πρώτο time-out. Ο τεχνικός δίτη έλεγα, πάμε για διαμυστικό. Στο Λευκό Θεόκλειστο Γυμναστήριο. Για τον τέταρτο τελικό του καλοσφαιρικού πρωταθλήματος, ο ΠΑΠ τέταρτον ΑΠΟΕΛ ΕΚΑΕΛ. 8-3, 7 και 9 πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ακούμε, Μάριε, τι είπε ο Μίκλινγκς. Όπως αναμενόταν, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος. Στην αρχή έδωσε γενικές οδηγίες και όπως είπα, ήταν πολύ εκνευρισμένος. Είπε στους παίκτες ότι μπήκαν χαλαρά. Τους είπε ότι επιθετικά δεν γυρίζει καθόλου η μπάλα και ότι στην άμυνα κάνουν πάρα πολλά λάθη, δεν επιστρέφουν πίσω νωρίς. Τώρα επέστρεψαν και εμπόδισαν τον Λένσλι, ενώ είπε και στον Μιλουτίν Άλεξιτς να αρχίσει να παίρνει και αυτός κάποιες πρωτοβουλίες. Άστοχη προσπάθεια του Κινγκ. Είναι γνωστό ότι ΑΕΛ βρίσκεται σε τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, δεν αποδίδει. Αυτά τα οποία ξέρουμε. Παντούρης με καλές προϋποθέσεις, δοκιμάζει αστοχή. Ραντόγεβιτς έτρεξε εκεί, αλλά ο Κινγκ με τον Νταλιμπάκης προφανώς ζητούν ότι πάτησε εκτός ο Κινγκ ή του ΑΠΟΕΛ. Καλάθι για τον Κινγκ. 8-5. Ετοιμάζει τον Ράντολ. 8-5 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λέσλι στον Ραντούνοβιτς και αυτό στον Παντούρη. Κάνει προσπάθεια ο Παντούρης, τον Ραντούνοβιτς, πολύ καλή προσπάθεια. Το φάουλ από τον Κινγκ, πολύ καλές οι προσπάθειες του ΑΠΟΕΛ. Με τον Παντούρη και τον Λέσλι επιθετικά, ενώ βοηθάει και ο Ραντόγεβιτς.
Ξανά η φάση. Περνάει Κουνούνις, Ράντολ. Φεύγει ο Ρόμπερτς. Και ο Βαντεχάρε. Έτσι βλέπω τον Φαντούρη εδώ να διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν λέχθηκε κάτι από κάποιον παίχτη μέσα στο παρκέ, από κάποιο αντίπαλο. Διαμαρτυρίες από την πλευρά του ΑΠΟΕΛ. Τεχνική ποινή στον Ρόμπερτς. Προφανώς κάτι είπε στον Παντούρη. Δεν είδαμε να κάνει κίνηση, να χειρονομεί, αλλά δόθηκε τεχνική ποινή σε βάρος του Αμερικανού. Ο Ραντούνοβιτς είναι αυτός που εκτελεί. 8-5 για την... 9-5 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπετε τον Ιγκορ Μικλές εκεί. Δεκαπέντε. Συνεχίζεται η διαδικασία των βολών, αφού δόθηκε και η τεχνική ποινή. Και σε αυτή την προσπάθεια είναι εύστοχος ο Ραντούνοβιτς, ο οποίος έχει φτάσει τους 3 πόντους με 3 στις βολές. Δεν τα καταφέρνει και συνεχίζει το ΑΠΟΕΛ να έχει την κατοχή της μπάλας. 11-5 για την ομάδα του τέταρτου ΑΠΟΕΛ, το οποίο κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Φάουλα από τον Παντούρη στον Λέσλι. Συγγνώμη, από τον Κουνούνι το φάουλα. Και το ΑΠΟΕΛ ξανά στις βολές, αυτή τη φορά με τον Λέσλι. Τα καταφέρνει ο Λέσλι. 5 οι πόντοι για τον Αμερικανό. Το ΑΠΟΕΛ 6 τώρα. 13-5. Ο Άλεξης είναι αυτός που θα κατεβάσει τώρα. Στον Ράντολ. Στον Κίνγκ. Βγάζει έξω στον Ουρκόνας, κάνει την προσποίηση ο Ουρκόνας. Έχασε τελικά την πάρα. Παντούρης κερδίζει, τρέχει, για να δούμε. Ραντόγεβιτς στον Ραντούνος, πολύ καλή κίνηση. Πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Πιστώνεται στο ΑΠΟΕΛ. 15-5. Διαφορά στο ΣΥΝ 10, 5 και 16 πριν από το τέλος. Κουνούνις. Στον Ουρμπόνας, λάθος πάσα, τρέχει πάλι το ΑΠΟΕΛ, το φάουλ από τον Ουρμπόνας, στον Δαλιμπάκιος. 15-5, ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο είναι κυρίαρχο. Μια άλλη η οποία δεν εννοεί να βρει ρυθμό, ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο αμυντικά είναι ρωμαλαίο και επιθετικά εξαιρετικό, με ποικιλία στις κινήσεις, με ταχύτητα. Ξανά η φάση. Δόθηκε εκεί το φάουλ με το πόδι. Τρακαράς θα παρακολουθεί. Είδα να ζητάει αντιαθλητικό. 5 τα λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και ο Ταλιμπάκης είναι στις βολές. Δεν έχει πετύχει πόντο μέχρι στιγμής. Παραμένει από τόσο ο Ταλιμπάκης. Πρώτος πόντος για τον Ταλιμπάκης και το σκορ στο 16-5. Άλεξης. Γυρίζουν την μπάλα και ο Χλεμποβίσκι είναι αυτός το σουτάρι. Άστο. Λέσλι.
σε κοντρόλ επίθεση τώρα, για να δούμε. Μέχρι στιγμής θα πάει περίφημα στο ρόλο του playmaker ο Λέσλι. Παντούρης. Στο Ραντόγεβιτς. Κερδίζει το φάουλο από τον Χλεμπομπίσκι. 16-5, 4-27. Πριν από το τέλος. 8 τα φάουλς. Σε βάρος ΑΕΛ, 2 σε βάρος του ΑΠΟΕΛ. Μέχρι στιγμής. Φυσιολογικό βέβαια, ανάλογα με την εικόνα του αγώνα. Ο Ραντόγεβιτς στις βολές. Δεν έχει σουτάρει πολύ μέχρι τώρα. Την έκανε αυτή τη στιγμή την πρώτη βολή και τα κατάφερε. Διαφορά ανεβαίνει 17-5. Κουνούλης στον Κινγκ. Επέστρεψαν το ΑΠΟΕΛ. Επιθετικό. Είναι δεύτερο φαουλ για τον Μιχάλη Κουνή. Είναι σαφ. Βλέπετε τον Γιώργο τον Χρυσοστόμου με τη σύζυγό του να παρακολουθεί τον αγώνα. Πάντοτε παρόν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στους αγώνες. Δεκαεφτά-πέντε και το ΑΠΟΕΛ τώρα έχει προϋποθέσεις για να ανέβει, να ανεβάσει διαφορά. Νταλιμπάκη στον Παντούρη. Έκανε την προσπάθεια ο Άλεξης και έκανε το φάουλ. Να μαρτύρεται στον κύριο Παπαδάμου για αυτή την υπόδειξη. Ξανά έφασε. Έκανε το φάουλ. Παντούρης. 18-5. 5 πόντι για τον Γρηγόρη Παντούρη. 19-5. Άλεξης. Κάνει τη δίσκηση μόνος. Και παίρνει το φάουλ. Από τον Ραντούνοβιτς. Ξαναείδατε τη φάση. Και μείνει στους 5 πόντους η άλλη. Παραμένει στους 5. Έξι πόντοι για την ΑΕΛ. Και πρώτος πόντος για τον Μιλουτίν Άλεξης. Λέσλι. Στον Ραντούνοβιτς. Στον Λέσλι. Ραντούνοβιτς. Ραντόγεβιτς. Βγάζει στον Λέσλι. Καλή προσπάθεια από τον Λέσλι. Δεν τα καταφέρει στο σιούτ. Μάχη εκεί για το rebound. Βγαίνει και της Ολυταλιμπάκης. Φάουλ από τον Χλεμπομπίτς. Που κέρδισε το φάουλ του Νταλιμπάκης. Άστοχος του Νταλιμπάκης, το ΑΠΟΕΛ είναι στους 19 πόντους. Ο Νταλιμπάκης, δύο πόντους και οι δύο από ελεύθερες βολές. Ραντούνοβιτς κλέβει από τον Άλεξιτς. Νταλιμπάκης, καλάθι. Δεν είναι μηδενική αντίδραση σε ΑΕΛ. Μηδενική. Σε αυτό το πολύ καλό ΑΠΟΕΛ. Λεποβίσκι στον Κινγκ. Τα καταφέρνει και πετυχαίνει ένα δύσκολο καλάθι. Ρόμπερτς ετοιμάζεται να περάσει ξανά στο παιχνίδι. 22-8.
Λέσλι βγάζει έξω. Ρατούνοβιτς για τρεις δοκιμάζει. Δεν τα καταφέρνει. Κέρδισε ο Κίνγκ, ο οποίος οργανώνει και την επίθεση. Τρέχει. Στον Ράντολ. Καρφώνει ο Ράντολ. Και θα περάσει το Τσίριτσο ο Ράτζα. Παντούρης ξεφεύγει. Λέσλι Παντούρης. Στο Ραντούνοβιτς. Στο Ραντόγεβιτς. Με το Ράντολ εκεί. Τα καταφέρνει, κάνει το σούτ, αλλά δεν ήταν καλό το σούτ. Στον Άλεξιτς. Ράντολ. Κουνούνις. Φάουλ από τον Λέσλι. Αποσύρει τον Ταλιμπάκης και περνάει τον Τσίριτς, τον Τρακαρατζά. Είδατε το φάουλ του Λέσλι. Ρόπερς με τον Κουνούνι. Δοκιμάζει για τρεις ο Κουνούνις και δεν τα καταφέρνει. Εύκολο το μακρό rebound για τον Παντούρη που τρέχει. Παίρνει μόνος την προσπάθεια. 24-10, 1 και 17 πριν από το τέλος. Μιχάλης Κουνούνις στον Κίνγκ. Ρόπερς. Βγάζει έξω στον Κίνγκ. Κουνούνις. Δοκιμάζει. Δεν τα καταφέρει όμως. Ο Ράντολ εκεί δεν τα κατάφερε, πάλι τρέχει το απόλυτο. Δεν επιστρέφουν οι Τισαέλ και κανένα πρόβλημα για τον Παντούρη. Κανένα πρόβλημα για τον Γρηγόρη Παντούρη που έχει φτάσει αισίως τους 10 πόντους με 2 στις 2 βολές, 4 στα εξαιρήποντα. Μία assist και 2 αμυντικά rebound. 26-10. Ράντολ και πήρε το φάουλ από τον Ραντόγεβιτς που διαμαρτύρεται. Βλέπετε το ύφος του Ιγκορ Μίκλετς. Δεν νομίζω να χρειάζεται και περιγραφή του γιατί έχει αυτό το ύφος. (Συσχελίδι) 26-10 λοιπόν. Ένα Αποέλ που κάνει ένα φοβερό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο. Εύστοχη η βολή για τον Ράνταλ. Εύστοχη και αυτή η βολή. 26-12. Λέσλι. Πιέζουν τους άλλους. Παντούρης βγάζει έξω στον Λέσλι. Στείνει την ομάδα για να δούμε ποια θα είναι. Πώς θα γίνει η εκδήλωση αυτής της επίθεσης. Με τον Λέσλι. Βγάζει έξω στον Ραντόγεβιτς. Παντούρης θα δοκιμάσει για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ, όμως βρέθηκε εκεί. Ο Ραντούνοβιτς. Πάτησε εκτός. 26-12, 4 τα δευτερόλεπτα για την ΑΕΛ. Θα κάνει το σούτο Ρόπερτς. Καμία τύχη. 26-12. Ένα σκορ δίκαιο και καθρέφτης των αγωνιστικών πεπραγμένων. Πάμε για διαφημιστικό και επανερχόμαστε. Απόψε να δούμε τον τέταρτο τελικό για το πρωτάθλημα καλαθοσφαίρας ο ΠΑΠ για τα play-off μεταξύ Τ.Α. και ΑΠΟΕΛ. Και τι θέλει ΕΚΑΕΛ, βλέπετε φάσεις από το πρώτο δεκάλεπτο. 26-13 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, η οποία ήταν σαφώς ανώτερη μέσα στο γήπεδο. Απρόσμενα σαφώς ανώτερη, με την έννοια ότι δεν περιμέναμε τέτοια διαφορά μεταξύ δύο ομάδων. Βέβαια υπάρχουν ακόμη 3 δεκάλεπτα. Τα συμπεράσματα είναι πολύ βεβαιασμένα για να εξαχθούν.
Και βλέπουμε τον Μπαλάλα μέσα τώρα από πλευρά ΑΕΚ και ακούμε τον Μάριο, τον Χατζηστιλί, για το τι λέχθηκε στους πάντους. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΛ, επειδή μίλησες για τον Μπαλάλα, Πέτρο. Περνάει τον Γιώργο Μπαλάλα ο κύριος Μικλίνεξ για να φρεσκάρει λίγο την ομάδα του, αφού δεν βλέπει αρκετή κινητικότητα. Είπε στους παίχτες του να γυρίζουν καλύτερα την μπάλα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπαίνει και ο Γιώργος ο Μπαλάλας, για να γίνει, όπως είπαμε, λίγο πιο κινητική και επιθετική η ΑΕΛ. Ζήτησε λιγότερα λάθη ο προπονητής της Λεμεζιανής ομάδας και να αποφευχθούν οι περιττές ενέργειες στην επίθεση. Από την πλευρά του, ο Ντράγκα Ράτσα ήταν πολύ ευχαριστημένος. Παρακολούθησα πρώτα το time out του ΑΠΟΕΛ, γιατί είναι πιο κοντά, και είπε, ξεκίνησε τις οδηγίες του λέγοντας: αν συνεχίσουμε να παίζουμε την ίδια καλή άμυνα, δεν θα έχουμε πρόβλημα, είπε στους παίκτες του. Και ακόμα και αυτοί οι λίγοι πόντοι που έχουμε δεχτεί είναι από κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες αν είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί, δεν θα τους δεχόμαστε. Είναι είδηση αυτό για τον Ράτζα. Σπάνια μείνει ικανοποιημένος. Πάση περιπτώσει, Ράντολ, ωραίο καλάθι. Τραβερσέ σουτ από τον Ράιαν Ράντολ. Το ξαναβλέπετε, 26-14. Με τον Ράντολ να φτάνει στους 6. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας της Λεμεσού. Λέσλι στον Θίριτς. Παντούρης. Και πάλι στον Θίριτς δοκιμάζει για 3. Δεν στόχος. 3 πόντι και από τον Θίριτς. 3 οι πόντι για τον καλωσιαστή του ΑΠΟΕΛ. Παλάλας πιέζεται από τον Παντούρη. Συνεχίζει την πίεση ο Παντούρης. Βγάζει στον Ράντο. Αλεξίτς. Το φάουλ από τον Τσίριτς. ...29-14... 9 και 7 πριν από το τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Ο Ρόπερτς είναι αυτός που κρατάει. Βγάζει έξω το Χλεμπομίς και δοκιμάσει για 3. Και αυτή τη φορά είναι αστόχος, έχει 2 στα 2. 2 στις 2 προσπάθειες άστοχες σε σου τριομπόντων. Ο Ράντολ δεν τα κατάφερε, τα κατάφερε όμως ο Άλεξης. 29-16. 3 πόντι για τον Μιλουτίν Άλεξης. Βγάζει έξω το Τσίριτς. Δεν τα καταφέρει στο σουτ, παρότι προσπάθησε. Έκανε δύναμη ο Χλεμπομίς κι όμως. Τσίριτς ξανά, δεν τα κατάφερε Ράντολ. Ρόμπερτς στον Άλεξιτς. Βρήκε στο πόδι. Μπάλα. Ανανεώνεται ο χρόνος. Και ο Μπαλάλας στον Ρόπερτς, στον Άλεξις και αυτό στον Μπαλάλα και πάλι. Ρόπερτς δοκιμάζει για 3, δεν τα καταφέρει. Μάζεψε ο Ραντούνοβιτς. 29-16. Τσίριτς, Παντούρης γυρίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Βγάζει το Τσίριτς, πήγε πάλι, είναι μόνος εκεί. Άλλο ένα τρίποντο. Και είναι στο 32-16, double score. Δεν αλλάζουν τα πράγματα. Το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να έχει το απάνω χέρι. Μπαλάλας. Άσχημο σουτ, διότι βρήκε πίεση εκεί. Ραντούνοβιτς. Με ταμπλό τρέχει και ο Παντούρης, τρέχει ο Λέσλι. Κερδίζει πάλι, καλή ενέργεια από τον Λέσλι. Ξανά η μπάλα στην κατοχή του ΑΠΟΕΛ. Τσίριτς. Καλάθι από τον Τσίρις, 8 πόντι. Προειδοποίηση εκεί στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Και time out ο Μίκλινιτς. Έκανε μια προειδοποίηση στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Κύριε Σουαδά μου, κάτι λέχθηκε εκεί. Και πάμε για διαφημιστικό. Επιστρέψαμε στο Λευκό Θεό. Ενώ βλέπετε
τον πίνακα των τριπώντων. Μια σαφέστατη διαφορά. 3 στα 5 το ΑΠΟΕΛ, 0 στα 6 η ΑΕΛ. Τα δίποντα 7 στα 17 για το ΑΠΟΕΛ, 6 στα 13 για την ΑΕΛ. Και σε ελεύθερες βολές 11 στις 16 το ΑΠΟΕΛ, 4 στις 5 η ΑΕΛ. Βέβαια έχει κερδίσει περισσότερες ελεύθερες βολές η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Όλη η διοίκηση του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Ηλιάδης, ο κύριος Ζιβανάρης, είδατε και μαζί τον Μαρίνο Ζουνίδη, τον Γιάννη Ιωάννη, που είστε προηγουμένως. Μάρια, ακούμε. Έβγαλε τη φωνή του ο κύριος Μικλίνιεξ πριν από τη λήξη του πρώτου μικρόνου. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε στους παίκτες του και δεν μπορώ βέβαια να το μεταφράσω, αλλά θα προσπαθήσω να το πω ότι με άλλα λόγια δεν παίζεται μπάσκετ. Είπε ο κύριος Μικλίνιεξ, ήταν πολύ εκνευρισμένος. Είπε στους παίκτες του να είναι λίγο πιο σφιχτοί, θεωρεί ότι είναι χαλαροί. Και αυτά έτσι συνοψίζοντας, γιατί δεν μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά που είπε ο κύριος Μικλίνιεξ. Λέσλι για τρεις. Έστοχος και αυτή τη φορά. Το σκορ παίρνει μεγάλες διαστάσεις. 37-16. 6 και 23 πριν από το τέλος. Ξαναβλέπετε τον τρίποντο του Λέσλι. Ρόπερτς στον Ουρμπόνας. Κινγκ. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η ΑΕΛ. Αν θα αντιδράσει. Ράνταλ. King. Το σούτ από το King είναι άστοχο. Συνεχίζει το ΑΠΟΕΛ την εξαιρετική άμυνα. Λέσλι. Ξανά για τρεις. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέρει. Μάζεψε ο Ρόπερτς. King. Πήγε να κάνει γρήγορη επίθεση ΑΕΛ. Έδωσε στο Ράντολ. Ο Λέσλι έσωσε. Μεγάλη απόδοση από τον Λέσλι. Παντούρης. Το φάουλ από τον Μπαλάλα. Το φάουλ που έκανε ο Μπαλάλας. Γρηγόρης Παντούρης. Έτοιμος για την βολή. 37-16 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Το Μαντούρ να έχει 10 πόντους. 37-16, 5 και 36 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Μένει στους 10 ο Γρηγόρης Παντούρης. Έκλεψε ο Ραντούνοβης από τον Ουρμπόνας. Παντούρης, Ραντούνοβης, καλάθι, υπέροχο καλάθι. Επίθεση σε χρόνο 0, έγινε το κλέψιμο. Αυτό είναι μπάσκετ. 39-16. Ουρμπόνας, το Παντεχάρε, δοκιμάζει, πήγε ο Ραντούνοβης. Καλή προσπάθεια από τον Ολλανδό, καλή και από τον Σέρβο. Τελικά βγήκε η νίκη της Ολλανδός. Γεωργίου πήγε στο παιχνίδι. Στον Σίριτς. Στον Παντούρη. Κρατάει ο Παντούρης. Θα δοκιμάσει για τρεις. Δεν τα καταφέρει. Παντεχάρε, εύκολο το rebound. Ουρμπόνας. Στον Κινγκ. Το καλάθι από το Κινγκ. 39-20. Και έχει ζητήσει time out ο Τράκα Ράτσα. Πάμε για ένα διάλειμμα. Πάει λοιπόν στο Λευκό Θεοπλιστό Γυμναστήριο για τον τέταρτο ημιτελικό του Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας ΟΠΑΠ μεταξύ Τέλεκων ΑΠΟΕΛ και DTL ΚΑΕΛ. 39-20 για την γηπεδούχο ομάδα μέχρι στιγμής, η οποία είναι σαφώς ανώτερη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ακούμε τι είπε ο Τράκα Ράτσα, Μάριε. Στην αρχή προσπάθησαν να ηρεμήσουν όλοι τον Ραντόγεβιτς, ο οποίος ήρθε πολύ εκνευρισμένο στο time out για κάποιον λόγο που δεν πρόσεξα Πέτρο. Στη συνέχεια είπε ο κύριος Ράτσα στους παίχτες του ότι πρέπει να είναι ψύχρεμοι σε αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρού, να μην χαλάσουν ό,τι έκτισαν. Και μιλάμε για την μεγάλη διαφορά που έχει δημιουργηθεί για τον ΑΠΟΕΛ και να πάει μπάλα μέσα στον Ραντόγεβιτς, όπως και έγινε σε αυτή την πρώτη φάση. Βγήκε όμως πολύ καλή άμυνα από τον Ουρμπόνας. Η μπάλα στα χέρια των καλωσορισμένων του ΑΠΟΕΛ.
Ο Γεωργίου επαναφέρει στον Ραντούνοβιτς. Δοκιμάζει το σουτ και τα καταφέρνει. Αυξάνεται η διαφορά 42-20. Το ΑΠΟΕΛ έχει 5 στα 9 τρίποντα και η ΑΕΛ 0 στις 6 προσπάθειες. Κιν. Ουρμπόνας. Λάθος. Λάθη επιλαθών στην ΑΕΛ. ...42-20. Ένα ΑΠΟΕΛ που χωρίς Κινγκ και Χάμφρι καταφέρνει να κάνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που ελάχιστη ανέμενα. Επιθετικό το φάουλ από τον Γεωργίου. Άλεξης. Άλεξης. Στον Ουρμπόνας. Άλλο ένα λάθος από πλευράς. Δεν κατάφερε να συγκράτησε την μπάλα ο Ουρμπόνας. 42-23 και 16. Πριν αποτέλεσε, έκανε ο Τσίρις, αλλά έβγαλε δύναμη. Ο Ουρμπόνας, Άλεξης στον Κινγκ. Το καλάθι από τον Κινγκ. Ζητάνε επιθετικό φάουλ του ΑΠΟΕΛ. Τσίριτς. Ραντούνοβιτς με τον Βαντεχάρε. Καλή άμυνα από τον Ολλανδό. Κινγκ. Έβγαλε την πάσα. Λάθος. Πήγε να κάνουν το κάτι παραπάνω εκεί της ΑΕΛ. Επιθετικό το φάουλ. Από τον Άλεξης επιθετικό το φάουλ. Περνάει τον Σπύρου ο Μικλινές και αποσύρει τον Ρόπερτς. Και 51 πριν από τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, μια εικόνα που ελάχιστη έως κανείς δεν ανέμενε μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ένας Ρέτζι να πηγαίνει περίφημα στο οργανωτικό ρόλο και να αντικαθιστά επάξια το Φράγκι Κινγκ και ένα ΑΠΟΕΛ να δείχνει Τσίρις, άλλο ένα τρίπο, να δείχνει ότι δεν του λείπει τίποτα απέναντι σε μια ΑΕΛ σκιά της ομάδας που ξέρουμε. Κινγκ. 45-22. Άλεξιτς κάνει μόνος του την προσπάθεια. Οι γνωστές της δύσης του Μιλουτίν Άλεξιτς. Το καλάθι από τον Σέρβο. 45-24. Λέσλι. Πήγε να κλέψει ο Κινγκ. Δεν τα κατάφερε. Ραντούνοβιτς. Σίριτς. Και αυτός πολύ καλή συγκομιδή μέχρι στιγμής. Το δοκιμάζει για τρεις και αυτός. Άλλη μια εύστοχη προσπάθεια. Ένας καταιγισμός τριπόντων από πλευράς ΑΠΟΕΛ. 7 στα 11. Έχει εκτοξεύσει διαφορά στο 48-24. 24 τριπών της διαφοράς. Σπύρου. Πρώτο τρίποντο καλάθι για την ΑΕΛ. 48-27. Γεωργίου στον Ραντούνο, στον Ραντόγεβιτς. Γεωργίου και πάλι Ραντόγεβιτς με αντίπαλο τον Παντεχάρε, κάνει την κίνηση στον Ραντούνοβιτς, δεν τα καταφέρει. Κινγκ. Το φάουλ από τον Γεωργίου. Η μπάλα, εδώ έγινε το φάουλ. Κινγκ. 48-27, επαναλαμβάνουμε ένα και έξι πριν από το τέλος. Αυτά τα οποία ακούτε, οι αρχές που ακούτε, είναι η υποδοχή των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι ήρθαν στο γήπεδο και θα τιμηθούν κατά την ανάπαυρα από το τμήμα καλαθοσφαίρας του ΑΠΟΕΛ. Άλεξιτς. Άλλη μια χαμένη προσπάθεια για την ΑΕΛ. Λέσλι. Μαντούρης.
Ντούρις δοκιμάζει, δεν τα καταφέρνει. Τσίριτς. Το φάουλ από τον Σπύρου. Παρατηρήσεις από τον Ράτζα στο Ραντούνοβιτς για το τρίποντο. Time out λοιπόν. Να παραμείνουμε, παιδιά, διότι είναι 4 δευτερόλεπτα απομένουν. Λοιπόν, παραμένουμε στο γήπεδο. Ο κόσμος του Αποέλ πανηγυρίζει. Συντοκραμιάζουν για την πολύ καλή απόδοση της ομάδας τους πραγματικά. Πολύ καλή απόδοση πραγματικά. Ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Αποέλ δεν ανέμενε αυτή την παρουσία. Αναφερόμαστε πάντοτε σε αυτά που έχουμε δει. Μέχρι στιγμής βλέπετε τον Σολάρι, βλέπετε τον Σολάρι εκεί. Να κάθεται στην κερκίδα. 50-30 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. 12 δευτερόλεπτα από απομένουν για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. 12 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Μάριε, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει κάτι. Πέτρο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο διότι φωνάζαν και από τις δύο κερκίδες και εκεί κοντά στον πάγκο του από ελπού μου. Αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Ράτσα δεν θέλει σε καμία περίπτωση να γίνει λάθος στην κατοχή του από ελπού. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λέσλι. Ραντούνοβιτς πήγε μέχρι το καλάθι, σούταρε, η μπάλα πέρασε εκτός, δεν τα καταφέρει. 50-30, πάρα πολύ καλή απόδοση από τον Ρασαφουέλ. Δίκαια τα πανηγύρια. Δεν ξέρω, Μάριε, σας βλέπω με τον Μιχάλη Τσανκαρίδη εκεί. Ναι, να πάρουμε μια κουβέντα από τον βοηθό προμονητή του Αποέλ. Κύριε Τσανκαρίδη, ο περισσότερος κόσμος είχε ξεγράψει τον Αποέλ πριν από αυτό το παιχνίδι. Διαφορά 20 πόντων στο ημίχρονο. Πώς το σχολιάζετε? Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο τώρα που μας έχουν ξεγράψει. Μας έχουν ξεγράψει από τον καιρό που ξεκινήσαμε σαν να μπορεί να δουλεύουμε. Αντιμετωπίσαμε του κόσμου τα προβλήματα. Να σας θυμίσω ότι ξεκινήσαμε το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ μέσα χωρίς δύο βασικούς playmaker. Έχουν περάσει αυτά. Εγώ σας έχω πει ότι το ΑΠΟΕΛ κάθε άλλη φορά θα παίζει καλύτερο μπάσκετ και ίσως κάποιοι να μας έχουν αμφισβητήσει. Νομίζω ότι τα δύο πρώτα δεκάλεπτα η ομάδα μας έχει σταθεί επάξια μέσα στο γήπεδο. Έχουμε δείξει ότι οι παίχτες μας παίζουν με πάθος. Παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο εμείς έχουμε το πάνω χέρι και ελπίζω ότι θα έχουμε συνέχεια για την τρίτη και τέταρτη περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Λοιπόν, αυτά από τον Μιχάλη Τσανκαρίδη. Αυτοί τώρα πρόκειται να γίνουν μια εκδήλωση έτσι, η οποία έχει ετοιμάσει το ΑΠΟΕΛ. Θα τιμηθούν μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΑΠΟΕΛ, βέβαια σταριστικά. Οι διαφορές, σαφέστατες. Για το ΑΠΟΕΛ έχουμε 11 στις 18 βολές, 9 στα 24 σου δύο πόντων, 7 στα 11 τρίποντα. Τα rebound είναι περίπου η ισοπαλία. 3 λάθη για το ΑΠΟΕΛ, 12 για την ΑΕΛ, τα λάθη που λέγαμε. 8 assist με 6, 4 στις 5 βολές το ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΛ. 10 στα 20 σου δύο πόντων και 2 στα 8 τρίποντα ήταν τα δύο τελευταία σου του Χρήστου Σπύρου, ενώ προηγούμενα υπήρχαν 6 αστοχά. Και τώρα βλέπετε τον Σολάρι. Θα τιμηθεί σαν πρώτο σκόρερ του προαθλήματος. Ο Στεφάν Σολάρι, ο Μαρέσος Ζατσάς σαν αρχηγός της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Οι τιμές θα γίνουν από το καλαθοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ.
Βλέπετε τον Μαρίνο τον Ουζουνίδη ως προπονητής της ομάδας. Ο κύριος Ρίκος Θεοχαρίδης, μέλος, ο κύριος Ρίκος Θεοχαρίδης, αντιπρότος του ΚΟΑ, θα παραδώσει στον Σολάρι την τιμητική πλακέτα που ετοίμασε το καλασφαιρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ. Βλέπετε και τον Γιάννο τον Ιωάννη. Και ο κόσμος αποθεώνει τον Εστεπάν Σολάρι. Από τους καλύτερους ξένους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στο νησί μας. Η σειρά του Μαρίνου Στατσάι, υπό την ιδιότητα του σαν αρχηγός της ομάδας, να τιμηθεί από το καλασφαιρικό τμήμα της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Και τώρα η σειρά του Μαρίνου Ζουνίδη, του ανθρώπου που κάθισε στο πάγκο και οδήγησε το ΑΠΟΕΛ στη φετινή επιτυχία. Μάλλον ο Ζουνίδης παίρνει και αυτός την τιμητική πλακέτα. Οι σχετικές φωτογραφίες. Και τώρα η τιμή στον Κυριάκο τον Τζιβανάρη, τον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ. Γίνεται στον Πόλη Τιμοθέου, εκ των χορηγών της ομάδας του καλασφαιρικού ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, ο Μάριος Χαστηλής είναι έτοιμος με τον κύριο Κυριακό Ζιβανάρη. Λοιπόν, έχω δίπλα μου τον πρόεδρο, τον κύριο Ζιβανάρη. Κύριε Ζιβανάρη, πώς σας βρίσκει η τιμητική διάκριση από το σωματείο του ΑΠΟΕΛ? Σίγουρα θα ήθελα να ευχαριστήσω και το σωματείο και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, γιατί ειλικρινά η συνεργασία μας φέτος ήταν εξαιρετική. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω αυτόν τον κόσμο όλων, γιατί ήταν δίπλα μας, τους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές, γιατί αυτοί έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατό για να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να πανηγυρίσουμε το πρωτάθλημα. Πείτε μας και την πρόβλεψή σας. Φαίνεται ότι το ΑΠΟΕΛ πάει για την ισοφάριση. Πιστεύετε ότι μπορεί να τα καταφέρει μέχρι το τέλος? Ναι, νομίζω είναι 20 πόντους διαφορά. Έχει μια τρομακτική απόδοση απόψε. Ελπίζω να τα καταφέρει και να παιχτεί το τελευταίο παιχνίδι στη Λεμεσό. Και ένα βράδυ κάνετε έτσι διάλειμμα από τα ποδοσφαιρικά, να χαλαρώσετε? Ναι, αλλά είναι πάντα το ΑΠΟΕΛ είναι ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό είμαστε όλοι δίπλα από την ομάδα του μπάσκετ και ελπίζω να τα πετύχω. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε και τον Κυριακό Ζιβανάρη. Ναι, πάση περιπτώσει είμαστε έτοιμοι για το πρώτο ρεπορτάζ πριν την τρίτη περίοδο. Μάρη, ακούμε. Έχω δίπλα μου τον Γενικό Γραμματέα του ΑΠΟΕΛ, τον κύριο Χρήστο Πάλι. Κύριε Πάλι, μιλώντας με τον κύριο Ζιβανάρη λίγο προηγουμένως, μας μίλησε για μια άψογη συνεργασία μεταξύ της διοίκησης του ποδοσφαιρικού και του σωματείου του ΑΠΟΕΛ.
Είναι γεγονός ότι αυτή τη χρονιά είχαμε την καλύτερη συνεργασία τα τελευταία τρία χρόνια που είμαστε στο σωματείο του ΑΠΟΕΛ με τη διοίκηση του σωματείου του ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λίμιτεντ. Θέλονταν να δώσουμε και εμείς από την πλευρά μας να πάρουμε τέλος πάντων να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Θέλαμε να στείλουμε το μήνυμα με αυτήν την εκδήλωση την οποία έχουμε κάνει, τιμώντας τον ίδιο τον πρόεδρο του σωματείου από ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λίμιτεντ, το οποίο έκαμε μια καταπληκτική δουλειά με πολύ χαμηλούς τόνους. Έδειξε ότι είναι άξιος συνεχιστής του έργου του πατέρα του και θα ήθελα με αυτήν την ευκαιρία που μου δίνεται να τον ευχαριστήσω τόσο σαν ΑΠΟΕΛ για την χαρά που έχει δώσει σε όλον αυτόν τον κόσμο που βλέπετε και τις χιλιάδες των απολιστών που ήταν στο γήπεδο την περασμένη κυρία το Σάββατο και μας έχει κάνει περήφανος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι και πολύ αισιόδοξο ότι ο ΑΠΟΕΛ σήμερα θα κερδίσει. Η αλήθεια να λέγεται, είχαμε όλοι μια κατήφια, μια πικρία, μια απογοήτευση γιατί μας συμβήκαν αυτά τα κακά στη Λεμεσό με τους δύο τραυματισμούς. Όμως αποδείχτηκε ότι το ΑΠΟΕΛ είναι πολύ καλή ομάδα, έχει εισάξιους παίκτες να αντικαταστήσουν και είμαι σίγουρος ότι σήμερα θα παίξουν και για τον Χάμφρεϊ και για τον Κινγκ, ο οποίος είναι στον πάγκο και δεν μπορεί να βοηθήσει όσο θα ήθελε. Και βλέπετε το πάθος που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές, οι καλαθοσφαιριστές σήμερα στο γήπεδο, το πάθος με τον οποίο κυνηγούν το καλάθι και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε. Γιατί έχει έρθει και το γούρι μου στο γήπεδο σήμερα, γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά από τον κύριο Μπαλί, όσον αφορά την εκδήλωση. Δεν ξέρω, Μάρη, αν μπορούμε να πιάσουμε καμιά κουβεντούλα από τον Μπάμπο, τον Μιχαηλίδη, πριν αρχίσουμε. Λοιπόν, 50-30 για την γηπεδούχο ομάδα, βλέπετε πλάνα από το προηγούμενο διάστημα του αγώνα. Ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο είναι πραγματικά φανταστικό, απέναντι σε μια ΑΕΛ, η οποία είναι να μπορεί κανείς πώς μπορεί να παίξει τόσο άσχημα. Λοιπόν, Μάρη, ακούμε. Έχω δίπλα μου τον κύριο Μιχαηλίδη να μας πει μια κουβέντα για το πώς είδε το πρώτο ημίχρονο με μια διαφορά 20 πόντων, κύριε Μιχαηλίδη. Εντάξει, εγώ δεν θα πω πολλά. Θα πω ότι όταν πριν δύο μέρες 40 λεπτά δεχτήκαμε 40 πόντους και σε 20 λεπτά 50, αυτό λέει την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού και πώς φέρουν τη συμπεριφορά της αμυντικά. Υπάρχει όμως ακόμα ένα ημίχρονο για την ΑΕΛ. Εντάξει, η προσπάθεια συνέχεια θα γίνεται. Χρειάζεται ηρεμία για να προσπαθήσουμε να παίξουμε καλύτερη να μείνει. Ευχαριστώ. Προσπάθεια λοιπόν, λέει ο κύριος Μιχαηλίδης, έκανε και τις συγκρίσεις, οι οποίες είναι καταλυτικές για την ομάδα της ΑΕΛ. Βλέπουμε την πεντάδα του ΑΠΟΕΛ, ο Παντούρης, ο Σύρης, ο Ραντόγεβιτς, ο Ραντούνοβιτς και ο Λέσλι. Και για την ΑΕΛ έχουμε τον Σπύρου, τον Άλεξη, τον Κλεμποβίτσκι, τον Κινγκ και τον Ράνταλ. Αρχίσαμε. Επαναλαμβάνουμε, 50-30 για το ΑΠΟΕΛ. Με τον Λέσλι στον Ραντούνοβιτς. Δόθηκε φάουλ εκεί. Το φάουλ δόθηκε στον Χρήστο τον Σπύρου. Και το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να είναι στην επίθεση. Έγινε μάχη εκεί. Άλεξ στον Κινγκ. Άλεξης. Κλεποβίσκι στον Σπύρου. Σπύρου, ο οποίος πέτυχε τα δύο συνεχόμενα τρίποντα. Άλλο ένα λάθος από την ΑΕΛ. Με τον Ραντούνοβιτς να κλέβει. Παντούρης στον Λέσλι. Βεβιασμένη πάσα. Άμυνα για σεμινάριο και πάλι από τα ΑΠΟΕΛ. Όπως και στον αγώνα που έγινε εδώ. Αγώνα τον οποίο έχει κερδίσει με 87-68 και ισοφαρίσει. Σπύρου. Πήγε εκεί ο Λέσλι, τον εμπόδισε. Και έχασε την μπάλα. Λέσλι. Δεν έχει πετύχει καλά την καμία ομάδα μέχρι στιγμής. Και έχουμε περάσει τώρα σχεδόν το πρώτο λεπτό. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα πετύχει καλάθι πρώτος. Σύριτς στον Ραντόγεβιτς.
έδωσε μάχες εκεί, έβγαλε στον Λέσλι που ήταν αμαρκάς του, αλλά δεν ήταν καλό το σούτ. Άλεξιτς έβγαλε τη γρήγορη επιθεσία ΑΕΛ με το King να σκοράρει. 50-32. Πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο. Λέσλι. Κατούροβιτς. Και πάλι Λέσλι. Παντούρης. Σίριτς. Εξαιρετική κίνηση από το Σίριτς που κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι, ίσως το καλύτερο του από το που ήρθε στην Κύπρο. Έχει φτάσει στους 18 πόντους με 3 στα 6 δίποντα και 4 στα 4 τρίποντα. Ράνταλ. Έχασε. Άμυνα από το Σίριτς. Παντούρης. Ραντόιεβιτς. Το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Ράνταλ. Πρώτος πόντος για τον Ραντόγεβιτς. Δεύτερος πόντος για τον Ραντόγεβιτς, 54-32. Το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει όπως τέλειωσε. Ο Κίνγκ ελευθερώνεται, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ραντούνοβιτς. Ντόιεβιτς, το φάουλ από το King. Μάριε, κάτι θες να πεις? Ναι, κάποιος που δεν έχει δει μέχρι στιγμής το παιχνίδι και βλέπει αυτή την διαφορά, θα ανέμενε ότι ο Ραντόγεβιτς θα είχε κάνει αρκετή δουλειά μέχρι στιγμής, όμως δεν χρειάστηκε να κάνει και είναι πραγματικά πολύ παράξενο το γεγονός ότι από ΑΠΟΕΛ έχει πάρει αυτή τη διαφορά με απόντα τον Χάμφρι κάτω από τα καλάθια και τον Ραντόγεβιτς να μην χρειάζεται μέχρι στιγμής να δώσει το παρόν του, επειδή ακριβώς σήμερα που δεν έχει τον Χάμφρι από ΑΠΟΕΛ αποφάσισε να παίξει περιφερειακά και να κάνει κάτι άλλο το οποίο μέχρι στιγμής δεν μπορεί να αντιδράσει ΑΕΛ, να τρέχει στον ευνηδιασμό και δεν είναι τυχαίοι. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρος, 12 πόντια μέχρι στιγμής του Παντούρη. Πολύ σωστή επισήμασή σου. Δεν βοηθάει βέβαια επιθετικά ο Ραντόγεβιτς, αλλά κάνει δουλειά πίσω στο στήσιμο της άμυνας και τις βοήθειες που δίδει, ενώ στην επίθεση μερικές φορές λειτουργεί σαν pivot playmaker, όπως λέμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι επιθέσεις της ΑΕΛ, όπως είπες Μάρια πολύ ορθά, οι επιθέσεις του ΑΠΟΕΛ βασίζονται κυρίως στην περιφέρεια. Ράνταλ, άστοχος, Σίριτς μαζεύει άλλο ένα rebound. Έχει μαζέψει δύο, αμυντικά και ένα επιθετικό. Σίριτς. Ραντόγεβιτς, έχασε την μπάλα. Ρόμπερτς. Το φάουλ. Ξανά η φάση. Ράνταλ. Ρόμπερτς. Το καλάθι από τον Ρόμπερτς. 54-34, διαφορά στους 20. 6-25 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Με τον Σίριτς να κρατάει την μπάλα.
Παντούρης ελευθερώνεται και βλέπει τον Λέσλι για τον Ραντόγεβιτς. Λέσλι πάλι παίρνει την μπάλα. Παντούρης στο Ραντόγεβιτς. Ελεύθερος ο Λέσλι. Καλάθι. Εξάλλως ο Μίκλινς εκεί. Με την άμυνα που παίχτηκε, που δεν παίχτηκε καλύτερα. Καλάθι τριών πόντων από τον Ρόπερτς, είναι το πρώτο του. Ρόπερτς! 56-37. Κίνγκ. Δεν τα κατάφερε, Χλεμποβίσκι εκεί, κατάφερε με ταμπλό και μείωσε 56-37, ο Τραγκαράτσα όμως βλέποντας την ΑΕΛ που πάει έτσι να κάνει μια επίθεση, την ανακόπτει. Time out λοιπόν και επαναρχόμαστε σε λίγο. Είμαστε και πάλι λοιπόν στο Λευκό Θεό από ΕΛ-ΑΕΛ 56-39. Το ΑΠΟΕΛ πήρε μια έτσι πολύ καλή διαφορά, η ΑΕΛ κάνει μια αντεπίθεση τώρα. Μπας και αλλάξουν τα πράγματα για αυτή. Και ακούμε τον Μάριο για το τι λέχθηκε από τον Τρακαράτσι. Πριν από το time out του ΑΠΟΕΛ προηγήθηκαν τρία συνεχόμενα κλεψίματα από πλευράς ΑΕΛ. Ο κύριος Ράτσα έκανε παρατηρήσεις στους παίχτες του για την κυκλοφορία της μπάλας και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για καλυτέρευση σε αυτόν τον τομέα στον Παντούρη και στον Λένσλι. Τους είπε να ηρεμήσουν, έχουμε το παιχνίδι, τους είπε, και πρέπει απλά να αποφύγετε τα λάθη. Το φάουλ από τον Ράνταλ. Ξανά η φάση, το φάουλ του Ράνταλ. Ο Λέσλι είναι αυτός που θα σουτάρει. Καλάθι, βολή από τον Λέσλι πετυχημένη. 57-39. Κουνούνης πέρασε το παιχνίδι. Μιχάλης Κουνούνης, όπως δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχή σήμερα. Ράνταλ. Μουλούνης στον Ρόπερς, θα σουτάρει για τρεις ο Ρόπερς, φάουλ. Το φάουλ από τον Παντούρη. Έκανε το φάουλ ο Παντούρης. Δύο τα φάουλ για τον Γρηγόρη Παντούρη. Και ο Ρόπερς πάει στις βολές. Δεν έχει δοκιμάσει ακόμη βολή ο Ρόπερς, έχει πετύχει 5 πόντους, ένα τρίποντο, ένα διπόντο. 58-39 και ο Ρόπερς στις βολές για να προσπαθήσει να μειώσει. 58-40. Ο Μίκλινς σε στιγμές αγωνίας. Γιώργος Παλάδας, πάγκο. Πέτυχε και τις βολές. Το τρίποντο επιτέθηκε διαφορετικά. Μάικο Λοζίδης εκεί, στον πάγκο. Και αυτός αγωνιών. Γρηγόρης Παντούρης με τον Κουνούνι πάει να κλέψει. Η μπάλα στην ΑΕΛ. Διαμαρτύρονται το ΑΠΟΕΛ για τη φάση αυτή. Κουνούνης στον Ουρμπόνας, στον Ράνταλ, στον Ρόπερτς. Φάουλ στον Σίριτς. Ράνταλ,
Και πάλι διαμαρτύρησε ο πλευράς από ελ. Δεν φάνηκε να υπάρχει φάουλ, εμπάσχε αυτός. Μπάλα στα χέρια του από ελ. Λι Μπαγκίτς, στον Λέσλι, στον Αντόγεβιτς, φάουλ από τον Ουρμπόνης. Φάουλ από τον Ουρμπόνας. Το Αποέλ ζητάει να μετρήσει το καλάθι. Του. 58-42. Κάποιο πρόβλημα πρέπει να υπάρχει με το ταμπλό, διαμαρτύρονται εκεί τη Σερβία, κάποια ένδειξη. Τα χωρίτε, τα ψάντα χωρίτε, ρε! Συντημάζουν σαν μες στο γήπεδο! Τα χωρίτε! Ερατόγευε στις βολές. Τρεις στις έξι έχει μέχρι στιγμής. Παραμένει αυτή η επίδοση. Ουρμπόνας, μάζεψε. King. Ουρμπόνας τον κουνούνι. Στον Ράνταλ. Καλή προσπάθεια από τον Ράνταλ, πάρα πολύ καλή προσπάθεια. 58-44. Λένσλι. Με τον King και δίνει στον Νταλί Μπάκιτς. Ραντόγεβιτς. Λάθος πάσα. Ο Άλεξης προσπαθεί να μειώσει. 58-44. Μέχρι στιγμής έχει καταφέρει κάποια μείωση της διαφοράς. Μιχάλης Κουνούνης. Κάνει τη δίσδυση ο Κουνούνης με ταμπλό μέσα. Πολύ καλή προσπάθεια και αυτή. Μειώνει η ΑΕΛ 58-46. Το Ραντούνοβιτς που επαναφέρει ο Ρατζά. Αποσύρει το Ραντόγεβιτς, ο οποίος και πάει είναι κερδισμένος. Σύνηθες φαινόμενο. Για τον σέντερ του Αποέλ. Με τον Λένσλι τώρα. Ραντούνοβιτς με τον Ρόπερτς. Πλάτη στο καλάθι, ο Ραντούνοβιτς γυρνάει. Τα κατάφερε. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ραντούνοβιτς. 60-46. 2-36 πριν από το τέλος. Κάνει αντεπιθέσει ΑΕΛ, αλλά το κρατάει. Μιχάλης Κουνούνης. Διείσδυση από τον Κουνούνη, καλή άμυνα από τον Παντούρη, τα Λιμπάκης εκεί. Ο Άλεξης όμως παρεμβαίνει, Ράνταλ. Καλή προσπάθεια από τον Ράνταλ. Πολύ καλή συνεισφορά του Αμερικανού στην τελευταία προσπάθεια που κάνει ΑΕΛ. Έχει φτάσει στους 10 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Λεμεσού. Μαζί με τον King. Ραντούνοβιτς. Λένσλι στον Νταλί Μπάκιτς. Δεν τα καταφέρει. Κουνούνης. Η διαφορά είναι στους 12. Με τον Κουνούνη στον Ρόμπερτς. Δεν τα καταφέρει αυτή η φορά ο Ράνταλ. Πήρε ο Άλεξης. Βήματα.
60-48, 1-44, πριν από το τέλος. Πιέζει όλο το γήπεδο από την ΑΕΠ. Λένσλι. Με τον Ρόπερτς εκεί να τον πιέζει. Στο Ραντούνοβιτς. Λένσλι. Νταλιμπάκιτς. Έκανε το σουτ, καλή προσπάθεια, όμως δεν του βγήκε. Αντιαθλητικός τον Νταλιμπάκιτς. Ξανά η φάση. Το αντιαθλητικό φάουλ, ορθώς δόθηκε αυτό το φάουλ σε βάρος του Νταλιμπάκιτς. Συντάζαν τα 8-1-24. Πέφτουν κάποια αντικείμενα στον πάγκο της ΣΑΕΛ. Υπάρχει έτσι κάποια αναταραχή. Το 60-48-1-24 πριν από το τέλος. Υπάρχει διακοπή. Είδατε τον καλασφαιστή του ΑΠΟΕΛ, τον Τοτ. Αυτός ήρθε στο ΑΠΟΕΛ, τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε από χάφρι. Βγήκε πάνω στην κερκίδα για να σταματήσει τον κόσμο και να ζωγραφιάσει μαζί τους. Να τον εκεί, τον βλέπετε. Υπάρχει έτσι μια αναταραχή, δεν ξέρω Μάριε, αν μπορείς να... Δεν υπάρχει κάτι Πέτρο, δεν υπάρχουν νέα από τους πάγκους. Οι διαιτητές έχουν σταματήσει το παιχνίδι μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να ξαναξεκινήσει. Λοιπόν, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δεν είχαμε τίποτα το μεμπτό μέχρι στιγμή. 60-48. Είναι ώρα να επανέλθουμε στο παιχνίδι. Φαίνεται ότι η τάξη αποκαθίσταται. 60-48, ένα καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Βέβαια το ΑΠΟΕΛ είναι καλύτερο, η ΑΕΛ κάνει αντεπίθεση τώρα. Να μην τα χαλάσουμε και να συνεχίσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Στον τέταρτο αυτό τελικό του πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας ο ΠΑΠ. Περιμένουμε να σκουπιστεί το δάπεδο. 60-48. Ναι, Μάρια, ακούω. Ναι, δεν ζητήθηκε κάποιο time out. Απλά οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι μέχρι να καθαριστεί το γήπεδο και να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Βρήκαμε την ευκαιρία, πάμε στους δύο πάγκους. Βρήκαν την ευκαιρία και οι δύο προπονητές, χωρίς να χάσουν, θα λέγαμε, κάποιο time out, να δώσουν κάποιες οδηγίες. Ο Ντράγκα Ράτσα ήταν πολύ εκνευρισμένος. Είπε στους παίχτες του ότι πάνε να χαλάσουν ό,τι καλό είχαν χτίσει μέχρι στιγμής. Τους είπε να μην χαλαρώνουν. Συμφώνησαν οι περισσότεροι, ιδιαίτερα ο Ραντόγεβιτς έβαλε τις φωνές στους υπόλοιπους. Από την πλευρά του, αντίθετα συναισθήματα του κύριου Μικρίνιεξ, βλέπει την ομάδα του σιγά σιγά να ανακάμπτει. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΛ έχει τον έλεγχο του αγώνα. Είναι όμως πίσω στο σκορ με διψήφιο νούμερο λόγω της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο ημίχρονο. Πάντως υπήρχε μια γενικότερη πίστη εκεί στον πάγκο της ΑΕΛ ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Και γιατί να μην υπάρχει, είδαμε μια άνοδο αγωνιστική εκ μέρους της ΑΕΛ. Το παιχνίδι έχει ανέβει σίγουρα με αυτή την άνοδο της ΑΕΛ. Χλεποβίσκι μειώνει ακόμη περισσότερο, 60-49. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο προέκυψε πάλι τώρα. Κάτι έπεσε πάλι στον πάγκο της ΑΕΛ και το πήρε ο Μίκλες και το έδωσε στη γραμματεία. Κουνούνης, 60-49, 1-19 πριν από το τέλος.
της τρίτης περίοδου το φάουλ από τον Παντούρη στον Κουνούνι. Τρία φάουλ για τον Γρηγόρη Παντούρη, ο οποίος κάνει μια καλή βραδιά απόψε. Άστοχος ο Μιχάλης Κουνούνης. Άστοχος και στα δύο σουτ. Ξανακερδίζουν τη ΣΑΕΛ. Χλεμποβίσκη από τη γραμμή των ελεύθερων. Δεν τα καταφέρνει. Μαζεύει ο Ρόπερτς όμως. Άλεξιτς. 60-49. Στο Χλεμποβίσκη, στον Κουνούνη. Από πολύ μακριά για τρεις. Δεν τα καταφέρνει. Άλεξιτς βοηθάει. Χλεμποβίσκη διστάζει για το τρίποντο. Κουνούνης. Κάνει συζήτηση στον Ουρμπόνας. Δεν τα καταφέρνει. Άλεξιτς. Ξανά ο Ρόπερτς. Τέσσερις συνεχόμενες επιθέσεις για την ΑΕΛ. Πήγε να δώσει πάσα στον Άλεξιτς. Δεν τα κατάφερε. Εξαιρετική σκέψη του Κουνούνη. Στον Ραντούνοβιτς. Τρία δευτερόλεπτα. Εξήντα-σαράντα-εννέα. 22 και 6 πριν από τέλος. Επίθεση για την ΑΕΛ. Άλεξιτς. Στον Ουρμπόνας και αυτός για το King. Κάνει το σούτο Αμερικανός, υποπίεση, δεν τα καταφέρνει. Μάχη εκεί για το rebound. Μαζεύει ο Άλεξιτς. Ρόπερς από πολύ μακριά. Άστοχος. 60-49. Πάμε για διαφημιστικό. 60-49 για την Αλκόνα Αποέλ. Απέναντι στη Δίτη Ελεκαλή, η οποία έκανε την προσπάθεια για την επίθεση στην τρίτη περίοδο και της βγήκε. Και προβλέπεται πολύ θεαματική η τέταρτη περίοδος. Μάρια, ακούμε τι είδες εκεί στους πάντους. Ο κύριος Μικλίνιεξ ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια του τρίτου δεκαλέπτου. Είχε δεχτεί 50 πόντους η ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο και μόλις 10 στην τρίτη περίοδο. Ασφαλώς οι οδηγίες ήταν να συνεχίσει αυτή η πάρα πολύ καλή άμυνα. Δεν είχε να δώσει οτιδήποτε άλλες οδηγίες στην άμυνα. Στην επίθεση δεν ήταν ευχαριστημένος από το γεγονός ότι χάθηκαν 4 συνεχόμενες επιθέσεις από την ομάδα του για να μειώσει. Του ζήτησε περισσότερη αυτοσυγκέντρωση. Ο Ντράγκα Ράτσα από την πλευρά του δεν ήταν ασφαλώς ευχαριστημένος. Είπε στους παίκτες του να συγκεντρωθούν. Βάλαμε μόλις 10 πόντους, τους είπε στο τρίτο δεκάλεπτο. Παίξετε όπως παίζατε στο πρώτο νύχτα. Πάμε για τελευταία περίοδο που διάρχησε. 60-49, έκανε την προσπάθεια εδώ που έλαβε. Πέτυχε καλάθι, Ραντόγεβιτς στον Παντούρη. Ραντόγεβιτς, διπλή άμυνα εκεί, με τον Άλεξης και τον Παντεχάρη. Σίριτς. Το φάουλ από το King. Φάουλ για το Αποέλ. Θα επαναφέρει την μπάλα ο Παντούρης. Έγινε μια παρεμβολή εκεί, όμως κρατάνε το από την μπάλα με τον Παντούρη στο Ραντούνοβιτς και αυτό στο Σίριτς. Ραντούνοβιτς έχασε το σουτ. Τρέχει η ΑΕΛ με το King βήματα. Βήματα από τον Αμερικανό. Το 60-49 παραμένει.
9 και 17 πριν από τέλος ξανά η φάση με τα βήματα που έκανε ο King. Βλέπετε τον Χάμφρι εκεί με τον King και τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Οι δύο μεγάλοι απόντες του απόψινου αγώνα βλέπουν τους συμπαίκτες τους να φέρνουν σε πέρα στην αποστολή μέχρι στιγμής βέβαια. Λέσλι στον Ραντούνοβιτς, στον Ραντόγεβιτς. Δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη φορά. Λέσλι ούτε αυτός. Ραντόγεβιτς με τον Ρόμπερτς κερδίζει ΑΕΛ την μπάλα. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ η άμυνα της ΑΕΛ. Άλεξης στον King, στον Ρόμπερτς. Καλάθι από τον Ρόμπερτς, τώρα έχει ανέβει η ΑΕΛ. Όχι τώρα, αλλά από την αρχή του τρίτου δεκαλέπτου βλέπουμε μια καλή ΑΕΛ. 60-51. Λέσλι. Ραντόγεβιτς στον Παντούρη. Ραντόγεβιτς με τον Βαντεχάρε και πάλι. Δύσκολα το σούτ. Δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη φορά. Ρόμπερτς στον Άλεξιτς. Για τρεις ο Μιλουτίν Άλεξιτς. Καλάθι. Τώρα η ΑΕΛ έχει πλησιάσει κατά πολύ. 60-54. 7-59 πρέπει να θέλω ξανά το καλάθι του Σέρβου και πάμε για διαφημιστικό. Στο Λευκό Θεό, 60-54. Η ΑΕΣ κάνει την αντεπίθεση και πλησίασε. Το παιχνίδι παίρνει φωτιά, όπως λέμε. Βλέπετε πλάνα από την κερκίδα. Κάποιες αναταραχές πάλι, πέσαν πράγματα στο παρκέ. Υπάρχει έτσι κάποια μικρή αναταραχή στην κερκίδα εδώ από πίσω που κάνουμε τη μεταδόση, εδώ που είναι η θέση για το σχόλιο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Καλασβεστές συνεχίζουν να είναι εκτός. Είναι κάποιες έτσι, δηλαδή στα λόγια είναι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει δημιουργηθεί εν πάση περιπτώσει. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το ανησυχητικό. Εκείνο το οποίο προέχει είναι να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και νομίζω να πάμε στα... Από αυτή την δεκάλεπτη περίπου διακοπή ελπίζουμε όλα να κυλήσουν ομαλά. 60-54 για το ΔΕΑΛ Κόνα ΑΠΟΕΛ. 7-59 πριν από το τέλος. Ένα ΑΠΟΕΛ το οποίο ήταν σαφώς καλύτερο τις πρώτες δύο περιόδους. Όμως η ΑΕΛ έκανε την αντεπίθεσή της και τώρα το παιχνίδι είναι στην πλάστιγκα. Ραντούνοβιτς κάνει προσπάθεια, παίρνει εσωτερική, Βαντεχάρε κόβει. Πάνε για το ΑΠΟΕΛ. 15 δευτερόλεπτα στη διάθεση του ΑΠΟΕΛ να εκδηλώσει την επίθεση. Παντούρης στον Λέσλι. Παντούρης, πέφτουν δύο απάνω του και γίνεται φάουλ. Από τον Άλεξη στο φάουλ. ...60-54, 7-46 πριν από το τέλος. Λέσλι. Ραντόγεβιτς. Ραντούνοβιτς δεν τα καταφέρνει ούτε αυτή τη φορά. Ραντόγεβιτς, Βαντεχάρε, φάουλ. Φάουλ για το ΑΠΟΕΛ. Κολλήσει για αρκετή ώρα το ΑΠΟΕΛ στο 60 πόντους. Ξανά η φάση. Ραντόγεβιτς στις βολές. Η
61-54. Βλέπει τώρα Καράτσα με τον Ιωνούφ. 62-54. Η διαφορά και πάλι στο σύν 8. Κίνγκ οργανώνει. Στον Ρόμπερτς. Ρόμπερτς. Στον Ουρμπόνα. Στο σούτ από τον Ουρμπόνα. Άλεξιτς. Το φάουλ. Από τον Άλεξιτς. Ο Κουνούνης τώρα μπαίνει και φεύγει ο Άλεξιτς. Τρία φάουλ για τον Άλεξιτς. Πίεσε όλο το γήπεδο από την ΑΕΛ. Λέσλι, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά σε ρόλο αντικαταστάτη του Κίνγκ σήμερα. Παντούρης στον Σίριτς. Λέσλι και πάλι. Δοκιμάζει. Βαντεχάρε παρεμβαίνει και η μπάλα είναι έξω για 6 δευτερόλεπτα. Παντούρης θα επαναφέρει την μπάλα. 62-54, 6-54 πριν από τέλος. Σε ένα αγωνιώδες παιχνίδι. Θα δοκιμάσει ο Ραντούνοβιτς, δεν θα καταφέρνει. Έξω η μπάλα και πάλι από την παρέμβαση του Κίνγκ. Θα ρίξει το Χλεμπομίσκι πάλι τον αγώνα. Ο Μίκλινεξ. Η διαφορά και πάλι στους 10. 6-46 πριν από το τέλος. Κουλούνης. Στον Κίνγκ. Στον Ρόμπερτς. Ξανακερδίζει την μπάλα, βγάζει έξω στον Κουνούνη, θα δοκιμάσει για τρεις, άστοχος. Λήξη χρόνου. Εξήντα τέσσερα, πενήντα τέσσερα, έξι και 20 πριν από το τέλος. Λέσλι. Και φάουλ από τον Παντούρη. Παρατηρήσεις από τον Ράτσα στον Παντούρη για αυτό το λάθος. Τέσσερα φάουλ για τον Γρηγόρη Παντούρη. Στον Κίνγκ από τον Κουνούνη. Και πάλι για τον Κουνούνη. Ο Ράνταλ, Κουνούνης. Κάνει προσπάθεια στο Ράνταλ, καλή πάσα από τον Κουνούνη. Το φάουλ από τον Λέσλι. Συντατέσσερα-54 παραμένει. 5-56 πριν από το τέλος. Τρία τα φάουλ για τον Λέσλι. Ο Ράτσα, οι οδηγίες. Είναι εύστοχος ο Ράνταλ. 11 πόντι για τον Ράιαν Ράνταλ. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Λέσλι που θα οργανώσει και την επίθεση. Ραντούνοβιτς στον Παντούρη. Και πάλι Ραντούνοβιτς Λέσλι. Ραντόγεβιτς. Στο Ραντούνοβιτς. Η μπάλα είναι έξω για την ΑΕΛ. Λάθος από πλευράς από ΑΕΛ. Από την πιεστική άμυνα των φιλοξενουμένων. Κουνούνης. 64-55. Μιχάλης Κουνούνης. Στο Χλεμπομίσκι. Ο Πολωνός στον Ρόμπερτς.
θα δοκιμάσει για τρεις τον Τζίρον Ρόμπερτς. Δεν τα κατάφερε. Το rebound κερδίζεται από τα πόντ. Σίριτς. Έχασε την μπάλα. Time out ζήτησε ο Μίκλινεξ. Τρία τα φαουλ από το κουνούνι, 64-55, 5 και 13 από το τέλος και πάμε για διαφημιστικό. Τα 4, άλλ 55. Μάριε, νομίζω δόθηκε τεχνική ποινή στον πάγκο του Ισαέλ. Ναι, πήγα κοντά στον κύριο Ελισσέο Χριστοδούλου. Εξηγούσε στον κύριο Μικλίνιεξ ότι έδωσε την τεχνική ποινή, διότι κάτι του είπε ο Χάρης Παπαδόπουλος εκεί στον πάγκο του Ισαέλ. Λοιπόν, τι πήραμε από εκεί, αν καταφέραμε να σου πω, όταν ζήτησε το time out ο κύριο Μικλίνιεξ, αμέσως δόθηκε τεχνική ποινή και αναλώθηκε πάρα πολύ χρόνο στο να εξηγήσει ο κύριο Χριστοδούλου στον κύριο Μικλίνιεξ τι έγινε και δεν πρόλαβε να δώσει πολλές οδηγίες. Και εγώ προσπαθούσα να ακούσω τι έγινε, Πέτρο. Λοιπόν, αφιερώθηκε το time out σε εξωαγωνιστικά δεδομένα. Και ο Σίριτς στις βολές. Ευστοχή ο Σίριτς. 19 πόντι για το Σίριτς, είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας και του αγώνα. 65-55. Συνεχίζεται η ροή των βολών από η τεχνική ποινή που δόθηκε στον πάγκο της ΑΕΛ. Αυτή τη φορά είναι εύστοχος. Είδατε το King που κρυοκροτάει. Συνεχίζει ο Σίριτς. 4 στις 4 βολές. 3 στα 6 τρίποντα. 4 στα 5 τρίποντα. Από το Σίριτς. Η μπάλα είναι για το Αποέλ, λέει ο κύριος Χριστοδούλου. Αφισβητεί την απόφαση ο Κουνούνης. Ήμουν εκτός γηπέδου, λέει ο κύριος Χριστοδούλου. Λέσλι, 68-55. 5 λεπτά πριν από το τέλος. Σε αυτό το δραματικό όπως εξελίσσεται παιχνίδι. Σύρις το Λέσλι. Ρατόγεβιτς. Στο Ρατούνοβιτς, το καλάθι από το Ρατούνοβιτς. 70-55. Κουνούνης στο Ράνταλ με ταμπλό Χλεμποβίσκι, ηρωική προσπάθεια από το Χλεμποβίσκι, αποφέρει καλάθι για την ΑΕΛ. Εβδομήντα-57. Περνάει και πάλι ο Αλέξης και φεύγει ο Ζιρόν Ρόμπερτς. Άμυνα σε όλο το γήπεδο από τους φιλοξενούμενους. Λέσλι. Τον βοηθάει εκεί ο Ρατούνοβιτς. Για τρεις ο Λέσλι. Καλάθι. Καθοριστικό καλάθι για το Αποέλ. 73-57. 16 πόντι για τον Αμερικανό. Ο Κίνγκ με τρίποντο απαντάει αμέσως. 73-60 η διαφορά όμως στους 13. Με τον Λέσλι να κρατάει. Στον Παντούρη. Παντούρης πιέζεται από τον Κίνγκ. Στον Λέσλι. Φάουλα από τον Κουνούνι. Τέταρτο φάουλ για τον Μιχάλη Κουνούνι. Κουνούνι.
60. 3 και 45 πριν από το τέλος. Αστοχή ο Λέσλι. Αστοχή και στη δεύτερη προσπάθεια. Ευκαιρία για την ΑΕΛ να μειώσει με τον Άλεξης να κατεβάσει την μπάλα. Κάνει την προσπάθεια ο Άλεξης, βγάζει έξω στον Κουνούνι, Ουρμπόνας στο Ράνταλ. Η μπάλα είναι έξω για το Αποέλ, λέει ο κ. Χριστοδούλου. Time out και πάμε για διαφημιστικό. Επιστρέψαμε στο Λευκό Θεό, στο γυμναστήριο 73-60, 3 και 34 πριν από τέλος στο Αποέλ. Είναι η ομάδα που μέχρι στιγμής βρίσκεται πιο κοντά στη νίκη και ακούμε τον Μάριο του Χαριστηλή. Ο κύριος Μικλίνη εξηγεί σε το time out και θα κάνει το αναμενόμενο. Πέτρο, φίλες και φίλοι, θα πιέσει σε όλο το γήπεδο. Αυτές ήταν οι οδηγίες που έδωσε, έτσι ώστε να γίνουν λάθη από πλευράς Αποέλ και όταν δεν θα γίνει λάθος, να αναλωθεί αρκετός χρόνος επίθεσης για να εμποδίσει η ΑΕΛ τους γηπεδούχους να πετύχουν καλά. Παντούρη στον Λέσλι. Στον Ραντούνοβιτς. Καλά. Προσπάθεια. Και ο Λέσλι τελειώνει την προσπάθεια. 75-60. Προσπάθεια από πλευράς ΑΕΛ τώρα με τον Βαντεχάρη να κερδίσει και να αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Πήγαν να κλέψουν τις άλλες, δεν τα κατάφερα. Σίριτς. Δεν τα κατάφερε. Ραντούνοβιτς. Λέσλι, Βαντεχάρε, καλή άμυνα από την ΑΕΛ. Κουνούνης. Στο Βαντεχάρε. Δεν κατάφερε να καρφώσει. Χάθηκε μια εύκολη προσπάθεια. Ούτε ο Ραντούνοβιτς. Δόθηκε φάου. Από τον... Όλα από τον Βαντεχάρε, αν δεν κάνω λάθος. Όχι από τον... από τον Βαντεχάρε. 75-62. Με τον Ρατόγεβι στις βολές. Και 76-62. 2-29 πριν από τέλος. Ο Ρατόγεβι φτάνει τους 5 πόντους. 6 μάλλον και οι 6 από βολές. 77-62. Η ΑΕΛ δεν είχε άλλη επιλογή, πρέπει να τρέξει. Ρόμπερτς. Για τρεις από τον Ζιρόν Ρόμπερτς. Άστοχος μαζεύει ο Ραντόγεβι στο Λέσλι. Στο Σίριτς. Ραντόγεβι. Το φάουλ από τον Βαντεχάρε. Τέταρτο φάουλ για τον Βαντεχάρε. Πέμπτο φάουλ, με συγχωρείτε. Πέμπτο φάουλ, εξέρχεται. Time out έχει στη Ζωτραγκαράτσα και πάμε και εμείς στα πυρκά. Τέταρτος τελικός αγώνας. Προαθλήματος καταδότης Αράς Ζομπάπ, το Αποέλ βρίσκεται πολύ πλησίον σε μια μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη λαμβανωμένων υπόψη των συνθηκών του αγώνα. Βλέπετε πλάνα από την εξέδρα. Συνθηκών του αγώνα που λένε ότι απουσιάζει ο Φράνκιν Κινγκ και ο Χάμφρι. Νομίζω αυτό λέει πάρα πολλά. Μπάς περιπτώσει, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Μένουν 2 λεπτά και περιμένουμε. Καταφέρνει ο Ραντόγεβιτς και πετυχαίνει. Άλλο ένα καλά, άλλο ένα πόντο. Άλλο ένας πόντος από τον Ραντόγεβιτς.
79-62. King με ταμπλό μέσα, καλή προσπάθεια από το King, πάρα πολύ καλή προσπάθεια. 79-64, Λέσλι έβαλε και τον Σπύρου για τα σου τριών πόντων ο Μίκλινεξ. Ραντούνοβι στο Ραντόγεβιτς, με πλάτη ο σέντερ του Αποέλ. Φάουλ από τον Χλεμποβίσκι. Συνεχίζει να πυροβολεί από τη γραμμή των πολλών ο Ραντόγεβιτς και φτάσει τις 11 πετυχημένες στις 16, 81-64. Στον Κιν. Άστοχος, μαζεύει ο Λέσλι. Φάουλ από τον Χλεμποβίσκι. Είναι και αυτός έξω και τεχνική ποινή. Περνάει και αυτός εκτός. Βλέπετε τον Χλεμποβίσκι που αποσύρεται και οδεύει προς τα πολιτήρια. 81-64, 1-11 πριν από τότε. Όλα δείχνουν ισοφάριση, βλέπετε τον Πιτσιρικά που πανηγυρίζει με τον δικό του τρόπο. Δείχνουν ότι θα επέλθει η Ζοφάριζη και την πέμπτη νέα συνάντηση στη Λεμεσό. Συνεχίζονται οι συζητήσεις εκεί. Είναι αδύνατο να τελειώσουμε ένα παιχνίδι χωρίς συζητήσεις, ειδικά στα πλεοφή, είναι αδύνατο. Είδα τον Μίκλινες που πήγε και έδωσε συγχαρητήρια στον Ράτσα και φεύγει από το γήπεδο. Πάλι εκεί πάνω από τον πάγκο της ΑΕΛ έχουν δημιουργηθεί πάλι κάποιες, δεν ξέρω, κάποιες φραστικές αντιπαραθέσεις. Μάριε. Λοιπόν, μας εξήγησε εδώ ο κύριος Χαλιστεφάνου. Δόθηκε τεχνική ποινή στον Χλεμποβίσκι, ο οποίος όμως είχε ήδη 5 φάουλ. Η τεχνική ποινή πάει στον πάγκο. Ο πάγκος, επειδή είχε ήδη χρεωμένες 2 τεχνικές ποινές, υπάρχει κανονισμός που λέει ότι φεύγει από το παρκέ ο προπονητής και γι' αυτόν τον λόγο αποχωρήσε ο κύριος Μικλίνιεξ. Ήταν πολύ διαφοβιστικές οι εξηγήσεις του κύριου Χαλιστεφάνου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χαλιστεφάνου. Ο 83-64, 1-11, πριν από τέλος, το ΑΠΟΕΛ θα πάρει την νίκη, θα ισοφαρίσει και όλα θα κρυθούν στη Λεμεσό την Πέμπτη το βράδυ. Δεν τα κατάφερε ο Σίριτς. Κατάφερε αυτή τη φορά. Θα περάσει ο Νταλιπάκης. Λέσλι. Πέρασε και τον Χρήστον Χριστοδούλου Μικλίνεξ. Ραντούνοβιτς. Με ταμπλό. Έξω, για να τον μπλοκάουτ εκεί του Ισάιλ. Ο Κιν τρέχει. Καλάθι από το Κιν και φάουλα από το Λέσλι.
Περιμένουμε την κόρνα να ηχήσει για να τελειώσει και τυπικά αυτός ο αγώνας. Τα καταφέρνει ο Κιν και πετυχαίνει τον γκολ τον Πόντο. 84-67. Σίριτς. Από τον Ουρμπόνα στο φάουλ. Σίριτς. Αστοχός, μάζεψε ο Ουρμπόνας. Κινγκ. Σπύρου. Το φάουλ. Νίκη λοιπόν για το Αποέλ που σοφαρίζει. Μια νίκη σημαντική, παλικαρίσια. Λίγη την ανέμενα, για να είμαστε ειλικρινείς, μετά τις σοβαρές απώλειες της ομάδας. Όμως κατάφερε και πήρε την νίκη και θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα την Πέμπτη το βράδυ στη Λεμεσό. Σίριτς. Ραντούνοβιτς. Νταλιμπάκης για τρεις. 88-69. Το παιχνίδι τελείωσε. 88-69. Το ΑΠΟΕΛ πήρε μια μεγάλη νίκη και ετοιμάζεται να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Στο μεγάλο παιχνίδι που θα γίνει στη Λεμεσό την Πέμπτη το βράδυ. Πανηγύρια για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ δικαιολογημένα. Ένα ΑΠΟΕΛ εξαιρετικό στα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Ήταν μια απόδοση που ίσως και ο πιο φανατικός οπαδός του ΑΠΟΕΛ δεν περίμενε. Κατάφερε, πήρε μια διαφορά. Έκανε μια απόπειρα η ομάδα της ΑΕΛ στις δύο περιόδους, την τρίτη και την τέταρτη, αλλά δεν τα κατάφερε. Το ΑΠΟΕΛ ήταν εκεί, στάθηκε και πήρε την νίκη. Και έχει τώρα την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα απέναντι στην Τετράκης προαθλήτρια Κύπρου τα τελευταία μισάριθμα χρόνια. Τα πανηγύρια λοιπόν για τους καλασφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Και θα περιμένουμε τον Μάριο. Θα περιμένουμε τον Μάριο να μας πει δύο... Α, το βλέπω με τον Τρακαράτσα. 88-69 λοιπόν, μεγάλη νίκη, ακούμε Μάριε. Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Ντράκα Ράτσα. Ντράκα, ο ΑΠΟΕΛ τα κατάφερε κάτω από δύσκολες συνθήκες. Δεν είχατε σήμερα τους δύο βασικούς Αμερικανούς και όμως κερδίσατε την ΑΕΛ με 19 πόντους διαφορά. Εντάξει, για μας ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν είχαμε μέρες να κάνουμε κάποια διαφορετικά πράγματα. Εμείς είχαμε κάποια έτοιμα πράγματα όταν δούλεψε με αυτές τρεις μήνες και μας βγήκε και αυτό είναι πολύ καλό. Και χωρίς δύο Αμερικάνους πολύ καλούς παίκτες νίκησαμε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ΑΕΛ. Είναι μεγάλο σημείο. Αυτό δείχνει δούλεψαμε καλά και αυτή η ομάδα έχει κίνητρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι καλό γιατί να κριτεί ένα παιχνίδι πρωτάθλημα. Αυτό είναι καλό και εμένα μου αρέσει σαν προπονητή. Εγώ πιστεύω και φιλάθλους όλους εδώ στην Κύπρο γιατί να έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο στο ημίχρονο όσοι το παρακολούθησαν είπαν ότι εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ. Τελικά πιστεύεις ότι καρδιοχτυπήσατε σε κάποιο σημείο?
Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο πράγμα, γιατί κάποιος, κάποτε εμείς πάμε προς πάνω το ίδιο ΑΕΛ και είναι παιχνίδι πάνω κάτω. Και σίγουρα εμείς είχαμε έλεγχο, είχαμε άμυνα, σίγουρα δεν είχαμε αρκετούς παίκτες να πιάσουμε αυτό το ρυθμό τι ήθελαμε, γιατί κάποιοι παίκτες νόμιζαν τέλειωσε παιχνίδι, γιατί αυτή η νοοτροπία εμείς σαν προπονητές χτίζουμε συνέχεια χρόνια και δεν μπορείς να επιτύχεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για μένα είναι σίγουρα σημαντικό αυτό, αυτή η δουλειά τι κάνουμε εμείς εδώ σαν προπονητικό team, γιατί έφτασαμε και ομάδα έπαιξε οπότε ήθελαμε εμείς, αυτό είναι πολύ σημαντικό και χωρίς αυτούς δύο παίκτες ξέρουμε αξία του Χάμφρι. Εγώ πιστεύω Χάμφρι είναι ένας από το καλύτερους ξένους που πέρασε εδώ τελευταία 5 χρόνια και σίγουρα γνωστός Frankie King. Και όταν να κερδίζεις πρωταθλήτρια όπως είναι ΑΕΛ, σίγουρα πρέπει να είσαι χαρούμενος. Γιατί αυτό τι δουλεύεις κάθε μέρα, βλέπεις τον παιχνίδι. Αν δεν να βγει, δουλειά δεν ισχύει. Εσείς οι προπονητές χτίζετε χρονιά. Εμάς που μας αρέσει ο μπάσκετ, έχει χρόνια να δούμε τα play-off, τον τελικό να κρίνεται στο τελευταίο παιχνίδι. Πέμπτο παιχνίδι, πάτε στη Λεμεσό, πιο δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, σίγουρα εμείς ήξεραμε και αυτό, γιατί η ΑΕΛ έχει αβαντάζ, έχει φιλάθλους, αυτό είναι σημαντικό. Εμένα σαν προπονητή.